άλλο πολύ σημαντικό θέμα που θίγεται σε αυτό το νομοσχέδιο είναι τα τέλη, βοσκής, όπου τα παίρνουμε από τους Δήμους και τα δίνουμε στις περιφέρειες. Με αυτού είναι εδώ πέρα την απόφαση, αν την πάρουμε και ελπίζω όχι, δεν λαμβάνουμε καθόλου υπόψη τους Δήμους, οι οποίοι νοικοκύρευσαν πάρα πολύ την οικονομία και εξάλειψαν πολλές παθογένειες που υπήρχαν στους προηγούμενους Δήμους, αλλά τους αφαιρούμε κάποιους πόρους, ενώ έχουμε ήδη μειώσει τις κρατικές χρηματοδοτήσεις. Πολλές φορές δεν τους τις δίνουμε κιόλας, καθώς η ΣΑΤΑ δεν έχει δοθεί ολόκληρη στους Δήμους για φέτος. Ενώ δεν υπάρχουν η πρόβλεψη για επιπλέον φόρους ως αντικατάσταση αυτό που τους παίρνουμε. Επίσης αυτό έγινε χωρίς να συζητηθεί, δηλαδή πόσος πια αυταρχισμός. Δεν γίνεται να μην συζητάμε με τους Δήμους ένα θέμα που αφορά τόσο πολύ και τους πλήττει. Μέχρι τώρα οι Δήμοι ήταν υπεύθυνοι και για την κατασκευή έργων υποδομών, αλλά και για τη σύνταξη διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης. Και τώρα τι κάνουμε? Όλους τους πόρους τους δίνουμε στην περιφέρεια. Δεν ξέρω αν έχει την τεχνογνωσία η περιφέρεια να το χειριστεί αυτό. Δεν είχε καμία απολύτως σχέση με αυτό το θέμα έως τώρα. Γιατί να κάνουμε αυτή την αλλαγή? Τι σκοπούς εξυπηρετεί? Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε και είμαστε πολύ κατά στο να γίνει αυτό. Τέλος, θα ήθελα να μιλήσω για το άρθρο 12, στο οποίο δίνεται συγκεκριμένα συνέχιση λειτουργίας υφιστάμενων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων εντός ή πλησίων κατοικημένων περιοχών. Αυτό από όποια πλευρά και να το δούμε είναι λάθος. Είναι λάθος. Συγκεκριμένα λέτε ότι η άδεια διατήρησης κτηνοτροφικής εγκατάστασης δεν μεταβιβάζεται και δεν τροποποιείται ή ανακαλείται δε για οποιαδήποτε λόγο διακοπή λειτουργία της κτηνοτροφικής εγκατάστασης. Επομένως, θέλετε να δώσετε παράταση στις άδειες αυτές, για να μην πλήξετε τους κτηνοτρόφους. Και τους λέτε να εναρμονιστούν με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχετε κάνει αυτοψία? Οι περισσότερες εγκαταστάσεις από τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται εντός οικιστικών περιοχών είναι στην πλειοψηφία τους αποτελούνται από σύρματα, παλέτες και λαμαρίνες. Αυτά για να έρθουν σε σωστό λίγο ακόμη πρόεδρο. Για να έρθουν σε ένα σωστό επίπεδο, έτσι ώστε να μην αποτελούν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία και για το περιβάλλον, θέλει κάποια επένδυση. Εμείς τους λέμε να επενδύσουμε χωρίς να είναι στην ουσία δικιά τους η άδεια? Ή θέλετε να συνεχίσουν να υπάρχουν αυτές οι εγκαταστάσεις μέσα στα χωριά, δίπλα σε σχολεία, δίπλα σε ταβέρνες, δηλαδή για να πάω κάποιος στο σπίτι του να περνάει μέσα από, όταν βρέχει ειδικά, μέσα από λίμνες, από ούρα και, συγγνώμη, κοπριές? Πιστεύετε δηλαδή ότι αυτό που συνέβαινε πριν 50 και 60 χρόνια, όπου κάτω στα υπόγεια είχαν τα ζώα και μάζευαν τις βουνιές για να ζεσταίνεται και το πάνω σπίτι, αυτό εκεί πρέπει να πάμε? Αυτό που έπρεπε να κάνετε είναι να ορίσετε μια κτηνοτροφική ζώνη έξω, λίγο έξω, σε μια κτήνα 3-5 χιλιόμετρων. Να τους δώσετε κίνητρα φοροελαφρύνσης ώστε να επενδύσουν εκεί. Και από εκεί και πέρα να μπορούν να διαχειριστούν τις εγκαταστάσεις όπως θέλουν αυτοί. Να μεταβιβάσουν την άδειά τους, να κάνουν σωστή επένδυση. Μακροχρόνια. Όχι να βλέπουμε κοντόφθαλμα. Λοιπόν, ο κόσμος δεν μας ψήφισε για να κάνουμε κάτι σε εισαγωγικά, αλλά μας ψήφισε για να αλλάξουμε το σκηνικό. Δεν είμαστε εδώ για να δίνουμε ημιτελείς λύσεις, αλλά για να δίνουμε μια και καλή τα προβλήματα και τις παθογένειες του παρελθόντος. Δεν θα κάνουμε ό,τι έκαναν οι προηγούμενοι. Δεν υπάρχει δικαιολογία, η δικαιολογία που τόσο συχνά χρησιμοποιείται, οι άλλοι δεν έκαναν τίποτα, εμείς τουλάχιστον κάνουμε. Μα δεν είμαστε εμείς γι' αυτό. Οι θέσεις του βουλευτή, του υπουργού, του πρωθυπουργού είναι θέσεις υψηλής ευθύνης. Όταν κάνουμε κάτι, πρέπει να το κάνουμε σωστά. Αυτό είναι το νέο που περίμενε ο κόσμος να δει από εμάς. Πρέπει να σεβαστούμε τους ανθρώπους που μας στήριξαν, πρέπει να σεβαστούμε τους ανθρώπους που μας εξέλεξαν με την ψήφο τους και να σεβαστούμε το γεγονός ότι δεν έχουμε χρόνο για επιπλέον καθυστερήσεις. Πρέπει με την πολιτική μας να ξαναφέρουμε την ελπίδα στον κόσμο που έχει φύγει. Αν περπατήσετε στην κοινωνία μας μέσα θα το δείτε. Πρέπει να αλλάξουμε την υφιστάμενη άσχημη κατάσταση της Ελλάδας και μόνο έτσι θα ανατρέψουμε και την απέχθεια και την απαξία που δείχνει ο κόσμος στο πρόσωπό μας. Πρέπει να εξυψώσουμε τη σύγχρονη Ελλάδα. Δεν γίνεται να συνεχίσουμε να παίρνουμε μέτρα τα οποία δεν δίνουν λύσεις οριστικές που θα βοηθήσουν την ανάπτυξη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, τώρα καλησπέρα. Μπαίνουμε στο κατάλογο των ομιλητών. Ο κύριος Μπάρκας, ελάτε κύριε Μπάρκα για 7 λεπτά.